τους πήραν παραμάζωμα στο Κούρς. Οι Ρώσοι απελευθέρωσαν το χωριό Σναγκόστ και ο Ζελένσκι στέλνει έκτακτες ενισχύσεις από Σούμι. Ρωσικές επιτυχίες λοιπόν σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στην περιφέρεια Κούρς, αφού οι Ουκρανοί εισβολείς φαίνεται πως χάνουν έδαφος στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Ρώσο ανταποκριτή Γιούρι Κοτένοκ, τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν με επιτυχία να απελευθερώσουν το χωριό Σναγκόστ που βρίσκεται στην περιοχή Κορενεύσκι της περιφέρειας Κούρς. Μετά από σφοδρές μάχες, μονάδες του Ουκρανικού στρατού λέγεται πως αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Κατ' επέκταση, οι ρωσικές δυνάμεις εκδίωξαν τους Ουκρανούς στρατιώτες από την επικράτεια του οικισμού και απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο του Σναγκόστ. Αυτό το χωριό βρίσκεται αρκετά κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία και ως αποτέλεσμα φιλοξενεί καταστροφικές συγκρούσεις εδώ και κάποιες ημέρες, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η Ουκρανική επιχείρηση κατά του Κούρς. Σε άλλη σημαντική πρόσφατη είδηση τώρα, δημοσιογράφοι του BCC ανέφεραν πως εθεάθη έντονη κινητικότητα ουκρανικών τεθωραγισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και αρμάτων μάχης στην περιοχή Σούμι της Βόρειας Ουκρανίας. Η περιφέρεια Σούμι του Ουκρανικού κράτους συνορεύει με την περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας. Οι παρατηρητές τόνισαν πως υπάρχει μια συνεχόμενη ροή τεθωραγισμένων οχημάτων τα οποία σε κομβόι κινούνται προς την ρωσική επικράτεια. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως θα αυξηθεί η δράση του Ουκρανικού στρατού σε αυτόν τον τομέα του μετόπου, δηλαδή εντός της επικράτειας της Ρωσίας. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Δυτικού Μέσου, κάποια από τα οχήματα που εθεάθησαν στο Σούμι έφεραν στο κήτος τους το χαρακτηριστικό άσπρο τρίγωνο. Αυτό το σχήμα έχει γίνει σύμβολο της Ουκρανικής επιχείρησης διείσδυσης εντός του ρωσικού Κούρς, αφού τα περισσότερα οχήματα που συμμετείχαν στην εισβολή έφεραν αυτό το άσπρο τρίγωνο. Κατά πάσα πιθανότητα, οι Ουκρανοί σχημάτισαν αυτό το σχήμα στα τεθωρακισμένα τους για να τα ξεχωρίζουν από τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν εντός της Ουκρανικής επικράτειας, δηλαδή προς αποφυγή φίλιων πυρών. Παράλληλα, υλικό που κατέγραψαν ρωσικά drones πάνω από το Κούρς υποδεικνύει πως κύρια άρματα μάχης του στρατού του Κιέβου έχουν ήδη συμμετάσχει ενεργά σε εχθροπραξίες εντός της επικράτειας της Ρωσίας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.